στα Ιντερνελία. Εγώ δεν τα ακούσα, δεν ακούω, για αυτό πάω κοντά. Ναι, να πάτησε στο καλό, δεν υπάρχει καρέκλα. Σιγά σιγά, παιδιά, λέω ότι την άλλη υπάρχει για να βρεβαστεί και να κάνει μια φράση. Όχι, εντάξει, να μην πατάει. Το και λέγω στα μάτια δεν τον είδα. Τι κάνει. Κόξατε. Να αρχίσουμε, παιδιά. Να αρχίσουμε. Εντάξουμε. Φτάχνουμε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς ουράνιε χαράκλητε. Το πνεύμα της αληθείας. Το πρωτοκούγου παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσε ημίν, ακαθάρισε εμάς από πάσης κυρίως και σώσε με αγαθέντα ψυχάς ημιμών. Αμήν. Καθημερινά εορτάζουμε Αγίους. Και οι μεγάλοι και οι μικροί Άγιοι, Άγιοι είναι. Γιατί λέγει η Αγία Γραφή, το στόμα του Θεού, τους Αγίους, τους εν τη γη, εθαυμάστοσε ο Κύριος. Πιο απλά. Οι Άγιοι όταν ζούσαν στη γη επάνω σαν άνθρωποι, όπως και εμείς τώρα, τους ανέδειξε η χάρη του Θεού τόσο ώστε να είναι και η ζωή τους θαυμαστή και τα έργα τους παράλληλα θαυμαστά. Ο Κύριος βέβαια είναι ο ήλιος που λάμπει για μας βέβαια εκτυφλωτικά στο στερέωμα το πνευματικό. Και σίγουρα μπορούμε να παραδειγματιστούμε από το δημιούργημά του, από τον ήλιο. Ανατέλει ο ήλιος όλο το αστρικό στερέωμα του ουρανού, πάβει να εκπέμπει φως, γιατί βγαίνει ο βασιλιάς ήλιος. Σίγουρα και οι Άγιοι που είναι σε άλλο στερέωμα ουράνιο, όχι υλικό, σαν και αυτό που βλέπουμε εμείς, αλλά πνευματικό στερέωμα, είναι αστέρες πολύφωτοι και οι δίκαιοι φωνάζει Εκκλησία και εφόσον εμείς έχουμε τις κεραίες μας, τις κεραίες εδώ στα αυτιά μέσα, τα πνευματικά δυνατές να συλλαμβάνουν το μήνυμα και οι δίκαιοι, λέει η Εκκλησία, εκλάμψουσιν ως φωστήρες
και οι άνθρωποι που δικαιώνονται με τη χάρη του Θεού και γίνονται δίκαιοι, θα λάμψουν σαν άστρα. Και οι Άγιοι θα λάμψουν σαν άστρα. Το φωνάζει η Εκκλησία σε κάθε μνημόσυνο και σε κάθε κηδεία. Εμείς πάμε και παρακολουθούμε συμμετέχοντας στη θλίψη και μπορεί και να μην καταλαβαίνουμε ότι μιλάει η Εκκλησία και μας λέει βλέπετε τους δικαιούς, γίνετε δίκαιοι, γιατί θα λάμψουν σαν άστρα οι δίκαιοι στον ουρανό. Ή εμείς με κεφαλαία γράμματα, εμείς δεν θέλουμε, βάζουμε εμπόδια να δούμε ότι ο Χριστός είναι φως. Ή κοφεύουμε σε εκείνα που λέει η Γραφή, ή το μυαλό μας το τυφλώνουμε με άλλα πράγματα πάνω στη γη. Ο Κύριος είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δεν βρέθηκε άλλο στον κόσμο να το πει. Ούτε βρέθηκε, ούτε θα βρεθεί. Δεν υπάρχει βιβλίο που να λέει ότι εγώ εδώ στη γη είμαι το φως του κόσμου. Και σε εμάς ο Κύριος είπε «Ημίσεστε το φως του κόσμου». Το είπε στην επιτουρός ομιλία όταν είπε ότι προσέξτε τα έργα σας να είναι φωτεινά και να μην είναι σκοτεινά, γιατί το φως το βάζουμε λέει ψηλά για να βλέπουμε και εδώ κρύβουμε για να μην βλέπουμε. Έτσι θα είστε κι εσείς. Οι Άγιοι είναι το φως που βλέπουμε όλοι. Το φως του Χριστού. Υπάρχει κανείς που να μην θέλει φως? Άλλωστε, χωρίς φως η ζωή δεν υποφέρεται. Χωρίς φως η ζωή δεν υποφέρεται. Σήμερα υπόθηκε λίγο προηγουμένως ότι εορτάζουμε ένα παλικαράκι. Τότε που θυσιάστηκε ήταν παλικαράκι. Και παλικαράκι τον παριστάνει και η γεωγραφία της Εκκλησίας μας. Παλικαράκι. Τον Άγιο λέει Τρίφωνα. Δεν θα ασχοληθούμε με το βίο του όλο, γιατί και βέβαια δεν μπορώ να αφηγηθώ εγώ, και έχουμε πει και άλλη φορά, να περιγράψει ο άνθρωπος άλλου ανθρώπου τα βιώματα είναι αδύνατο. Τα βιώματα, προσέξτε. Όχι μία πράξη, δεύτερη πράξη, τρίτη πράξη που τυχόν έκανε και είναι αξιέπαινες. Αυτό που εκείνος μια ζωή έζησε, έστω και ολιγόβια, δεν περιγράφεται. Έστω και ολιγόβια, δεν περιγράφεται. Ποιος μπορεί να περιγράψει το ένα δευτερόλεπτο του ληστή πάνω στο σταυρό που έκλεψε τον παράδεισο? Κανείς. Μόνο ο Κύριος. Κανείς, μόνο ο Κύριος. Και των Αγίων, όπως του Αγίου Τρίφωνα, το βίο, τα ανθρώπινα στόματα και τα ανθρώπινα μυαλά δεν μπορούν να τα περιγράψουν όπως ακριβώς ήσαν. Ένα κομματάκι μικρό, πολύ μικρό, μπορεί να αφηγηθεί κανείς. Το θέμα δεν είναι να δούμε τον μάρτυρα
που και τον χτυπήσανε με ξύφι το σημερινό Άγιο, και στη φυλακή τον βάλανε και στη φωτιά τον ρίξανε και στον δρόμο τον σύρανε και υπέστη μαρτύρια φρικτά και απερίγραπτα, που λέει Απόστολος Παύλος, «Ον ούκιν άξιος ο κόσμος», δεν μπορεί ο κόσμος, δεν αξίζει ο κόσμος να περιγράψει αυτά, δεν μιλάει για τον κόσμο που αγαπάει τον Χριστό, τον κόσμο που δεν καταλαβαίνει, δεν αξίζει ο κόσμος να τα μελετήσει και να τα ζει και να περιγράψει, δεν μπορεί. Όμως, επαναλαμβάνω, είτε είναι ο Άγιος Τρίφωνας, είτε είναι ο Μέγας Αθανάσιος, καλώς το είναι, είτε είναι ένα βρέφο σαν τον Άγιο Κύρικο που τον έφαγαν τα θηρία και που στους πολλούς είναι εντελώς άγνωστος και όμως είναι άστρο πρώτου μεγέθους στο ουράνιο στερέωμα, όλοι, επαναλαμβάνω, πρόσφεραν, έκαναν προσφορά στο Θεό, μάλλον όχι πρόσφεραν, αντιπρόσφεραν, αντιπρόσφεραν. Ο Κύριος τους δώρισε τη ζωή και εκείνοι είπαν, αυτό που εσύ μας δώρισες το επιστρέφουμε με την εκούσια θυσία μας, με τη δική μας θεληματική θυσία. Τους προβάλλει η Εκκλησία για δύο βασικούς λόγους, για δύο βασικότατους λόγους, τους Αγίους όλου του ενιαυτού, όλου του χρόνου. Το επαναλαμβάνω, δεν είναι όλοι Άγιοι προς Θεού. Είναι και εκατομμύρια που δεν καταγράφονται τα ονόματά τους στα δίπτυχα της Εκκλησίας. Γιατί τους προβάλλει η Εκκλησία, είπα, για δύο λόγους βασικούς. Ένα, για να τους τιμήσουμε, να τους τιμήσουμε. Δεν θα ήταν για την Εκκλησία, την εδώ Εκκλησία, όχι την εκεί ψηλά, για την εδώ Εκκλησία δεν θα ήταν μία ανεπανάληπτη παράληψη να μην τιμήσει, επαναλαμβάνω, να μην τιμήσει αυτούς που σαν το στάρι έπεσαν στη γη και φύτρωσαν στον ουρανό, τους Αγίους, τη στιγμή που τους τιμάει ο ουρανός. Και λέω, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα τιμάει στον ουρανό με μία δόξα ασύλληψη στο ανθρώπινο μυαλό, μέσα σε έναν κόσμο αγγέλων, αρχαγγέλων, αξιαρχιών, αγίων, δικαίων κλπ. Τιμάει τους Αγίους. Η ουράνια Εκκλησία, ουράνια. Μάλιστα με ένα μεγαλειώδη τρόπο ο Άγιος Ιωάννης της Ιεράς Αποκαλύψεως, ο συγγραφέας, αναφέρει ότι είναι κάτω από το θρόνο του Θεού και ότι δέονται, προσεύχονται για μας οι Άγιοι. Είδε, λέει, τις προσευχές των Αγίων να ανεβαίνουν σαν λιβανωτός από το υποπόδιο του θρόνου του Θεού προς τον ουράνιο θρόνο της Αγίας Τριάδος. Τη στιγμή λοιπόν που η Αγία Τριάδα σέβεται και τιμάει τους Αγίους, το πω τη λέξη αυτή, τιμάει τους Αγίους, γιατί μάλιστα τους χαρακτηρίζει και θησαυρούς τους ονομάζει, τους όντως θησαυρούς, γιατί αυτοί σαν και φύλακες, θεματοφύλακες του θησαυρού που λέγεται πίστης. Λοιπόν, ένας λόγος είναι αυτός που ακούσαμε, τιμή προσφέρει ο Κύριος στους Αγίους, τιμή
και η Εκκλησία μας. Στους Αγίους που τους εορτάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο Άγιος δεν εορτάζει, κάθε Άγιος, όχι και γίνει αυτός, δεν εορτάζει μία φορά το χρόνο. Μία φορά το χρόνο είναι η μνήμη του. Αλλά από τότε που ήρθε ο Χριστός, που γεννήθηκε, μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, και ακόμη στους ατέρμονας αιώνας ζούμε όλοι μας, επαναλαμβάνω, από τότε που ήρθε ο Κύριος μας στη γη μέχρι στους αιώνας χωρίς τέλος, δεν ζούμε αιώνες χωρίς τέλος, ζούμε μία ημέρα, ένα σήμερα. Ποτέ αύριο. Δεν ζούμε αύριο. Ζούμε σήμερα. Και είναι σήμερα χωρίς να έχει τέλος το σήμερα αυτό. Λοιπόν και οι Άγιοι, αφού είναι μέσα στο σήμερα που ζούμε κι εμείς, τους εορτάζουμε καθημερινά. 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 Λέει ο Ιωάννης Χρυσόστομος που τον έχω εδώ μπροστά μου, ότι δεν εορτάζουν οι Άγιοι αφού περάσει μια χρονική περίοδος ενός χρόνου και έρθει η γιορτή τους, αλλά και τη γνώμη των επιτελούντων κρίνονται, το εξηγώ, αλλά δικαιώνονται, πανηγυρίζονται και με τη βιωτή, με τη ζωή που ζούνε αυτοί που κάνουν τη γιορτή του Αγίου, με τη ζωή που ζούνε, γνώμη εδώ είναι ο βίος, ο δικός μου, ο δικός σας, αν ταιριάζει με τη ζωή του Αγίου, τον ζούμε καθημερινά τον Άγιο και ο Άγιος είναι καθημερινά μαζί μας και άγουμε, περνάμε και εμείς μαζί με τον Άγιο βιωτή Αγία, εφόσον, επαναλαμβάνω, έχουμε παρόμοια βιωτή. Διαβάζω για να καταλάβουμε. Εμιμήσω μάρτυρα. Παραδείγματος χάρη, μιμήσε μάρτυρα που θυσίαζε τη ζωή του σαν τον Άγιο το σημερινό το Τρίφωνα. Παράδειγμα. Ζήλωσες αυτού την αρετή. Λέει, ζήλεψες, με καλό νόημα, την αρετή του, την αγιοσύνη του. Κατήγνωσ αυτού της φιλοσοφίας έδραμες, βάδι, ίγνος, τα γνάρια τα ξέρουμε ποια είναι, οι πατημασιές που αφήνει κάποιος που περνάει μπροστά στο χιόνι, πατάει και βλέπει τα γνάρια του. Και λέει, κατήγνωσ στα ίχνη του, τρόπου ζωής που βάδισε εκείνος, βάδισες κι εσύ, προσέξτε το, βάδισες κι εσύ, εγώ, εσύ, βάδισες, λέει, στα γνάρια του. Εκεί που περπάτησε ο Άγιος, στον τρόπο ζωής του. Λοιπόν, και ουκούσεις ημέρας μάρτυρος, και όταν δεν είναι η ημέρα που γιορτάζει ο μάρτυρας, εορτήν μάρτυρον επιτελείς. Εορτάζεις την εορτή του μάρτυρα. Το προσέχετε. Νομίζω ότι κάναμε κατανοητό. Βάδισε στα γνάρια του. Δεν γιορτάζεις μια φορά το χρόνο. Αφού βαδίζεις στα γνάρια του, επιτελείς την εορτή του Αγίου κάθε μέρα, αφού κάθε μέρα κάνεις τα έργα του Αγίου. Τιμήγαρ μάρτυρος, συνεχίζει ο Άγιος Χρυσόστομος, μίμησης μάρτυρος. Τιμάς τον μάρτυρα όταν μιμήσε με τον τρόπο τη ζωή σου, τη ζωή του μάρτυρα. Διαφορετικά
Μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Μην κοροϊδεύουμε. Τιμάμε τον μάρτυρα εφόσον βαδίζουμε στα γνάρια. Θα δούμε και παρακάτω. Ο Χριστός δεν είναι Θεός και επομένως είναι αδύνατα αυτά που λέει, ή είναι Θεός και εμείς είμαστε ψεύτες. Ένα από τα δύο. Το δεύτερο είναι πραγματικότης. Γιατί περνάνε μπροστά από την οθόνη του νοός μας, του μυαλού μας, της μνήμης μας, 3 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια επαναλαμβάνω, μαρτύρων που έχησαν το αίμα τους για μία και μοναδική αλήθεια. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, για μία και μοναδική αλήθεια. Αν αυτό, αυτή η αλήθεια δεν ήταν αλήθεια, κανείς δεν τολμάει να βάλει το κεφάλι του στη καρμανιόλα για ένα ψέμα. Μας βεβαιώνουν οι μάρτυρες ότι η Ανάσταση του Χριστού, η γέννησή του, ο θάνατός του, είναι η αλήθεια που λάμπει σαν τον ήλιο ψηλά. Δεν υπάρχει επομένως αγιοσύνη που δωρήθηκε σε ορισμένη κατηγορία ανθρώπων και σταμάτησε να υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Εκκλησία μέσα. Η Εκκλησία είναι γεννήτρια Αγίων. Γεννάει Αγίους. Αν η γεννήτρια δεν αναγεννάει εμένα, εγώ αποφεύγω να πληθώ στα ρεύματά της μέσα του Ουρδάνη ποταμού εκείνου για να γίνω Άγιος. Η πρόθεση του Κυρίου με την Εκκλησία που αναγεννάει, για θυμηθείτε, για θυμηθείτε, αν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, αν κάποιος, είπε ο Κύριος, σε εκείνον τον κρυφό μαθητή της νύχτας, τον Νικόδημο, Νικόδημος δεν ήτανε, λέει, τι είναι, μα να γεννηθώ, πάλι μπορώ, εξ ύδατος και πνεύματος, μέσα από το νερό και το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού, δεν γίνεται Άγιος. Δεν γίνεται Άγιος. Εδώ λοιπόν λέγει, να το δέσουμε στο μυαλό μας μέσα, μία κέντρο ιδέα που πρέπει να μείνει στην καρδιά μας μέσα, τιμή γάρ μάρτυρος, μίμηση μάρτυρος. Τιμή Χριστού, μίμηση Χριστού. Και αντίστροφα λέει ο Χρυσόστομος, ως περγάρ οι τα φαύλα πράττοντες, όπως εκείνοι που ζουν ζωή μες στην κακία, μες στη βρωμιά, και νεορτές ανέορτοι είσαι, αυτοί λέει που ζουν μες στη βρωμιά, μες στην αμαρτία, και εορτές Αγίων να έρθουν, και εορτές Χριστουγέννων να έρθουν, και μεγάλες εορτές να περάσουν, είναι χωρίς εορτή. Δεν μπορεί να είναι γιορτή, η γιορτή που ζει ο κοσμικός μέσα στους χορούς, στα χαρτιά και οτιδήποτε άλλο τις ημέρες των εορτών. Δεν ζει στις γιορτές μέσα. Είναι ανέορτος. Είναι χωρίς να ζει εορτή. Αντίστροφα, εκείνος που μιμείται το μάρτυρα, σήμερα χωρίς τέλος μιμείται και εορτάζει τον μάρτυρα. Δεν τελειώνει η γιορτή, ζει η ψυχή μέσα τη γιορτή του μάρτυρα και φρένεται. Είναι από εκείνα που ο κόσμος ο πολλής ούτε τα κατανόησε, ούτε τα κατανοήσει. Και συνεχίζει, ούτω και την εορτή μετιώντας, έτσι και αυτοί που ζουν εορτή και πανηγύρεως, ούσεις εορτή είναι επιτελούσι, και όταν δεν είναι πανηγύρι Αγίου, ουκούσις, όταν δεν είναι, εορτή είναι επιτελούν, κάνουν εορτή. Και εδώ δίνει πάλι το στίγμα ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος,
εν γάρ το καθαρό του συνειδότος η εορτή χαρακτηρίζεται. Ξαναλέω, εν γάρ το καθαρό του συνειδότος η εορτή χαρακτηρίζεται. Από την καθαρή συνείδηση, από την καθαρότητα της συνειδήσεως χαρακτηρίζεται η εορτή του Αγίου. Έχεις καθαρότητα συνειδήσεως, τότε είσαι μέσα για μέσα σε μία ετήσια, σε μία αιώνια, σε μία υπεραιώνια εορτή Αγίου. Υπεραιώνια εορτή Αγίου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, θέλουμε να εορτάζουμε τους Αγίους, θέλουμε να εορτάζουμε τον αρχηγό της πίστεώς μας, παραγγέλει, μη ενζήμη παλαιά πονηρίας και κακίας. Λέει, η εορτή με ζυμάρι χαλασμένο, παλαιά ζύμη, το χαλασμένο ζυμάρι, είναι η αμαρτωλή ζωή. Είναι η αμαρτωλή ζωή. Μια ζύμη παλαιά, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, όχι παλαιό ζυμάρι, όχι. Ένα ζύμης ειλικρινίας και αληθείας. Αλλά εμείς θα εορτάζουμε, όχι με ζυμάρι, πνευματικά, με ειλικρίνεια και αλήθεια. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος και λέει, ώστε ο ρήπου, ρήπος είναι η βρωμιά, και κοιλίδα το στίγμα, ο ρήπου και κοιλίδος, εκείνος που είναι πέρα από βρωμιά και στίγματα, καθαρός και έχει τη ζωή του καθαρή, καθημέραν εορτάζει, πανηγυρίζει ο ναή, πανηγυρίζει πάντοτε, δεν έχει διάστημα χρόνου χωρίς να πανηγυρίζει, καν μία ημέρα, και όταν δεν είναι η ημέρα που εορτάζει ο Άγιος, τον εορτάζει τον Άγιο, αυτός που έχει ζωή ανάλογη με εκείνη που ζητάει ο Χριστός. Και επομένως λέγει, δεν τον εορτάζουμε στους τάφους των μαρτύρων, γιατί αυτή η ομιλία έχει υποθεί πάνω από τάφους μαρτύρων που διαβάζω τώρα μπροστά μου. Δεν χρειάζεται, λέει, να είμαστε στους τάφους τους μάρτυρες όταν το εορτάζουμε μέσα στη συνείδησή μας, μέσα στην ψυχή μας, στην καθαρή. Και στο σπίτι μας να είμαστε, πάλι το εορτάζουμε τον Άγιο. Και στον δρόμο να είμαστε, πάλι το γιορτάζουμε τον Άγιο. Και ο Άγιος είναι μαζί μας και εμείς μαζί με τον Άγιο, και μαζί μια παγκοσμιότητα Αγίων μας ακολουθεί και ακολουθούμε και εμείς μαζί με τους Αγίους. Βιώνουμε την Εκκλησία με αυτό τον τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε καθηγητά, πάνω σε αυτό που λέτε τους Αγίους. Χρειάζεται ερώτηση. Όταν ψάλλουμε το τροπάριο των Αγίων Πάντων, εννοούμε τα εκατομμύρια των Αγίων. Όλα. Όλα, όλα, πέρα για πέρα. Ένα τροπαρία και τόσο δά. Όλα. Αυτό όλα. Ήθελα, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μην ξεχνάμε ότι μία από τις τιμές που έχει δώσει ο Θεός στους Αγίους είναι το ότι δίνανται σε στιγμές χρόνου, εμείς για μας ανθρώπους μιλάω τώρα, έτσι, να παραβρίσκονται δίπλα σε ανθρώπους που τους επικαλούνται οι Άγιοι. Έχουν αυτό το είδος της πανταχού παρουσίας. Αυτά το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να τα συλλάβει. Τελείωσε. Λοιπόν, την αγιοσύνη δεν τη δορίζει ο Θεός σε μία κατηγορία ανθρώπων.
παραδείγματος χάρη σε άντρες ή σε γυναίκες ή σε νέους ή σε νέες ή σε μικρά παιδιά ή σε γέροντες ή σε μορφωμένους ή σε αμόρφωτους. Σε όλο το γένος των ανθρώπων είναι γενναιόδωρος ο Κύριος και την προσφέρει σε όλους. Την προσφέρει σε όλους. Και είπα ότι πρόκειται για τιμή που κάνει ο Θεός στο ανθρώπινο γένος. Για τιμή που κάνει ο Θεός στο ανθρώπινο γένος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ανεπανάληπτο και απερίγραπτο σε όλη του την έγλη παράδειγμα του Κυρίου που υπέδειξε τον τρόπο και τον δρόμο της αγιοσύνης. Ο Κύριος είπε «Ως τη στέλνει ο πίσω μου έρθει, απαρνησάς το εαυτόν και αρά το σταυρόν αυτού και ακολουθείτε μου». Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να πάρει το σταυρό και να με ακολουθήσει. Πρώτος πήρε το σταυρό, έδωσε το παράδειγμα και λέει να με ακολουθήσει και δεν θα με ακολουθήσει μόνος και εγώ μαζί του θα είμαι. Παρόν. Λοιπόν, αυτή η ομιλία που έχουμε διαβάσει μόλις λίγο από του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, επαναλαμβάνω, απαγγέλθηκε από τον Ιερό Χρυσόστομο πάνω από τους στάφους Αγίων Μαρτύρων και την επιγράφει ομιλία στους Άγιους Μάρτυρας. Λέγει λοιπόν, για να έχουμε μια εικόνα, «Πάσα μεν σχεδόν η πόλης εντάφθα νεθόρμιστε». Βλέπω, λέει ο Χρυσόστομος, ότι εδώ στους στάφους των μαρτύρων μεθόρμιστε, προσέξτε τη λέξη, έχει έρθει, έχει φύγει από τη θάλασσα του κόσμου και έχει έρθει στον όρμο του στάφους που είναι λιμάνι, που είναι το λιμάνι ίσυπο. Όλη η πόλη έχει φύγει, έχει αδειάσει η πόλη και έχει έρθει εδώ στάφους μαρτύρων. Ακούμε, όλη η πόλη είχε αδειάσει για να πάει στους στάφους των μαρτύρων να τιμήσει και να αγιαστεί από τους μάρτυρες. Και εδώ λέει που είμαστε τώρα, ούτε και την δεσπότου φόβος κατέσχεν, τότε υπήρχε το φαινόμενο της δουλείας, και λέει δεν φοβάται εδώ ο δούλος, εδώ που βρισκόμαστε στους στάφους των μαρτύρων και τους θυμάμαι, δεν φοβάται, λέει, ο δούλος τον Κύριό του. Ούτε πένιτα η της φτωχίας ανάγκη. Εδώ δεν αισθάνεται ο φτωχός την ανάγκη που το καταπιέζει, η φτώχεια. Ούτε γυρεών ηλικίας η ασθένεια. Ούτε ο γέρος σκέπτεται ότι είναι γέρος και ότι είναι εξασθενημένος από τη φύση του. Ούτε γυναίκα το της φύσεως απαλών, ούτε πλούσιον της περιουσίας ο τύφος, ούτε το πλούσιο λέει της περιουσίας που έχει της μεγάλης ο εγωισμός, εδώ του πέφτουν τα αυτιά κάτω, του πέφτουν τα φτερά, γιατί βλέπει πάντα κόνης, πάντα σκητεύρα, πάντα σκιά, αλλά και βλέπει και την τιμή του που κάνει ο Θεός. Και λέει, τι κάνω εγώ, λέει ο πλούσιος, εδώ τα πράγματα αλλάζουνε. Ούτε τον άρχοντα της εξουσίας η απώνεια, ούτε τον άρχοντα, γιατί ήταν και ο βασιλιάς μαζί, εδώ ήταν και ο βασιλιάς μαζί, στη τιμή των μαρτύρων, και λέει, ούτε λέει τον άρχοντα της εξουσίας, πώς το λένε, της εξουσίας η απώνεια είναι, όχι, η έπαρση, η έπαρση, η αλαζονία, η αλαζονία της εξουσίας που λένε, εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, λέει. Άλλο των μαρτύρων πόθος
πάσα αυτή την ανομαλία να απέβαλε, αλλά λέει επιθυμία για να τιμήσουν τους μάρτυρες. Έδιωξε όλη αυτή την ανομαλία του φτωχού, του πλούσιου, της γυναίκας, του άνδρα, του δούλου και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα εξίσωσε ποιος? Η παρουσία του μάρτυρος. Τα εξίσωσε. Δεν υπάρχει εδώ αυτό το ανεβοκατέβασμα το κοινωνικό. Παράμενε, λέγει λοιπόν, μας δίνει μια παραγγελία που να το δέσουμε στο μυαλό μας, γιατί και εγώ την έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές την ομιλία αυτή, αυτό το κείμενο που ακούτε, γιατί έχει άλλη ομορφιά και άντλησα από εκεί μέσα ό,τι αντίθετε και εσείς τώρα, να τα ακούσουμε. Πάμε κάπου, μας δίνουν κάτι, θα το καταλάβετε με ποιο το κάτι και μετά το πετάμε. Λέει, θέλεις να γλεντήσεις, γλώσσου αυτό μας, βούλη τρυφάν, θέλεις να γλεντήσεις, παράμενε το τάφο του μάρτυρος, κάτσε στον τάφο του μάρτυρα. Έρχε πηγάζδα κρύων εκεί, χύσε εκεί, πηγές από δάκρυα, σύντριψον τη διάνοιά σου, το μυαλό σου στίφτο, ταπείνωσέ το. Είναι κύριο που λέει ο Δαβίδ, καρδίαν καθαράν και πνεύμα συντριμμένο, δώσε μου Κύριε. Λοιπόν εκεί στον τάφο του μάρτυρα λέει, κάνε αυτό, σύντριψέ το. Άρον ευλογίαν από του τάφου, πάρε ευλογία από τον τάφο. Λαβών αυτήν, αφού λάβεις λοιπόν την ευλογία, την πιάσεις καλά στο, όπως πρέπει να την πιάσει την ευλογία, συνήγορον έχει έντες ευχές, πάρ την ευλογία και να την έχεις συνήγορον την ευλογία έντες ευχές, προσέξτε το, όταν προσεύχεσαι ο μάρτυρας σου είναι δίπλα, έχει την ευλογία του, σου στέκει και συνηγορεί ο μάρτυρας δίπλα σου κάθε στιγμή που προσεύχεσαι. Κάθε στιγμή προσεύχεσαι. Βιώνεται ο παράδεισος έτσι. Έτσι βιώνεται ο παράδεισος. Λέει, δεν πήγα να δω. Μα δεν θα δεις ποτέ. Όταν εσύ νομίζεις ότι εξαντλείς το περιεχόμενο της χριστιανοσύνης σου με ένα αξιασμό κάθε χρόνο, όταν δεν κοινωνάς, όταν δεν εξομολογείσαι, όταν δεν προσεύχεσαι παντού και όπου και αν βρίσκεσαι και όποια στιγμή και αν είναι, μπορείς να βιώσεις αυτό το μεγαλείο που λέει ο Κύριος, το ουράνιο μεγαλείο. Και συνεχίζω. Λοιπόν, άρον την ευλογία, πάρε την ευλογία από τον τάφο του μάρτυρα, φύγε και έχεις την ευλογία συνήγορο πάσα στιγμή τη ζωή σου όταν προσεύχεσαι, αφού η ζωή σου είναι μία προσευχή. Ενδιάτριβε αή της διηγήμασης των παλεσμάτων εκείνου. Αυτό μας λείπει. Αυτό μας λείπει. Ενδιάτριβε αή της διηγήμασης των παλεσμάτων εκείνου. Πάρε, λέει, το βίο του, στάσου από πάνω και διάτριβε, έχει να πει, κάθισε και ρούφηξε. Όχι μια στιγμή του χρόνου, συνεχώς, ρούφηξε συνεχώς τα παλέσματά του, τα αγωνίσματά του. Είχε πάει μια κυρία από τον Κόροπι στον πατέρα Πορφύριο. Με την κυρία αυτή είχα ανοίξει διάλογο για τους βίους των Αγίων και είχε επιπόλαια ιδέα για την ενάγνωση του βίου των Αγίων, αν πρέπει να διαβάσει ή όχι. Λέει, δεν χρειάζονται βίοι των Αγίων. Με το που μπήκε μέσα στον πατέρα Πορφύριο, ο διάλογος έγινε πολύ πριν και η κυρία πήγε να πάρει την ευχή του. Να διαβάζεις τους βίους των Αγίων, της λέει. Να διαβάζεις
τους βίους του. Αυτός το ήξερε που ήταν μάρτυρας, με χίλιες αρρώστιες στο κρεβάτι, τι εστί μελετώ τους βίους του. Εδώ λέει, εν διάτριβε, διατριβή σημαίνει έργο που κάνω και το επιστατώ, δηλαδή το φροντίζω με κάθε λεπτομέρεια. Το βιώνω εκείνο στο οποίο διατρίβω και το ζω μέσα στην ύπαρξή μου, περνάει μέσα στο αίμα μου. Λοιπόν, ενδιάτριβε να είσαι συνεχώς στη μελέτη τη ζωντανή των διηγημάτων, των κατορθωμάτων, των αγωνισμάτων του Αγίου, των αγωνισμάτων, αυτά που πάλεψε με τα βασανιστήρια. Και συνεχίζει, περιπλάκηθη την σωρών, περιπλάκηθη, το ξαναλέω, περιπλάκηθη την σωρών, πιάσε αγκαλιά, το λείψανο, με τη λείψανοθήκη του Αγίου, σωρός, δεν λέμε σωρός μεταφέρθηκε και εννοούμε το σώμα του Αγίου, σωρός είναι το σώμα του Αγίου, πιάσε αγκάλια σαν το λέει, το σώμα του Αγίου. Περιπλάκηθη λοιπόν τη σωρών, προσιλώθητη, προσιλώσου, στήσε το βλέμμα σου, ακίνητο, στη λάρνακα του Αγίου. Γίνομαι κατανοητός, ε. Στήσε τα μάτια σου, εκεί που είναι βαλμένο το σώμα, το λείψανο, το Άγιο του Αγίου, και στάσου και μην κουνιάσαι, να το κοιτάς. Ουχήτα ως τα μόνον των μαρτύρων, αλλά και η τάφη αυτών, όχι μόνο τα οστά, αλλά και το χώμα που είναι μέσα, το χώμα και οι λάρνακες, πολλήν βρίουσιν ευλογίαν, πηγάζουν πολύ ευλογία. Άρα όχι το σώμα, όχι η λάρνακα μόνο, αλλά και οι τάφοι βρίουν, πηγάζουν σαν βρύση, πολύ ευλογία. Συνεχίζει. Εδώ είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, επιπόλαια το παίρνουμε όλοι μας. Λάβε έλεον Άγιον, το βλέπετε την εποχή του Αγίου Χριστόμου, 350 μετά Χριστόν. Πάρε λέει από το λαδάκι του Αγίου, δεν μας δίνει στα μαστήρια που πάμε, πάρε λαδάκι. Ε? Να το. Λάβε έλεον Άγιον και κατά χρυσόν σου, κατά χρυσόν. Προσέξτε, λέμε κατάχρηση, δεν λέμε, έκανε κατάχρηση. Έκανε και εσύ κατάχρηση λέει. Πάρε λοιπόν το λαδάκι, άλυψε όλο το σώμα σου. Κατά χρυσόν σου το σώμα. Την γλώτα, τα χείλη, των τράχυλων, τους οφθαλμούς. Και ουδέποτε εμπεσείς ναυάγιον αμαρτίας. Και ποτέ, εάν με αυτό τον τρόπο το κάνεις, δεν θα πέσεις σε παραπτώματα αμαρτωλά που θα σου στοιχήσουν στη ζωή. Θα σε βοηθάει ο Άγιος που είναι παρόν. Πώς βιώνεται ο Άγιος, βιώνεται ο Άγιος. Είναι δυνατόν να βιώσει τον Άγιο αλλιώς? Και συνεχίζει. Το γαρέλεον, το λάδι που πήρες, που σου δώσανε ή που πήρες ο ίδιος, δια της ευωδίας, με την ευωδία που έχει, αναμιμνίσκησε τον άθλον του μάρτυρος. Σου θυμίζει τα κατορθώματα που κάνει ο Άγιος. Και πας ανακολασίαν χαλινή, και είναι σαν χαλινάρι πια, που σε χαλιναγωγεί κάθε είδος βρώμικης αμαρτίας, ακολασία. Και κατέχει εν πολύ καρτερία και περιγίνεται των ψυχή νοσημάτων, λέει, και σε κρατάει με πολύ δύναμη και υπερισχύει, υπερισχύει με τη δύναμη του το λαδάκι, αφού είναι χάρη του Θεού μέσω του μάρτυρος, τότε αυτό σε κρατάει με τη δύναμη του από κάθε νόσημα ψυχικό. Από κάθε νόσημα ψυχικό. Είναι μυστική, είναι πνευματικός ο τρόπος της ζωής που καλείται να ζήσει ο πιστός χριστιανός. Δεν είναι εορτάζω σήμερα, είναι του Αγίου Κωνσταντίνου, έχω γιορτή, θα περάσει, θα πάρεις το ποτό, θα πάρεις το αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι ούτε μία παρονιχίδα από όσα λέμε εμείς εδώ πέρα σήμερα. Αυτό ήρθε και έφυγε την ημέρα που ήρθε και έφυγε την κοσμική ημέρα.
Αυτό που μένει είναι αυτά που διαβάζουμε εδώ πέρα, σαν εορτή Αγίου. Και αυτό λέμε σε κάθε τι φωνάζει εκεί σήμερα. Σήμερον γεννάται ο Χριστός. Σήμερον κρέμαται επί ξύλου. Σήμερον βαπτίζεται ο Χριστός. Δεν λέει αύριο ποτέ. Είπα ζούμε κάθε εορτή σε ένα σήμερα χωρίς τέλος. Σε ένα σήμερα χωρίς τέλος. Δεν έχει τέλος η εορτή του Αγίου. Αφού πορευόμαστε στο βίο, στο δρόμο που βάδισε ο Άγιος. Πώς δεν εορτάζουμε τη ζωή, την εορτή του Αγίου. Ήρθες, λέει, ήρθες εδώ, λέει ο Χρυσόστομος, στους τάφους. Ούχιν αραστώνιν δώσει σε αυτόν. Δεν ήρθες εδώ να δεις τον Άγιο στη Λάρνακα με τα καταρθώματά του που έκανε, για να παραδώσεις τον εαυτό σου στη ραστόνη, στη τεμπελιά. Τεμπελιά. Περνάει, μου έχει δώσει εμένα ο Θεός, παραδείγματος χάρη τώρα, χωρίς φροντίδες εργατικές, να τρέχω και τα παιδιά μου και τα αρέστα να τα ζήσω, κάποιο χρόνο μου το έχει εγγυηθεί. Θα το περάσω στο κουσκούς, στο αστείο και σε οτιδήποτε άλλο, χωρίς να έχει νόημα, να μην μυρίζει καθόλου από βίο Αγίου, από βίο Αγίου. Δεν θα περάσει έτσι. Αν μωρά έδωσαν σαν αντίδωρο στον Κύριο τη ζωή τους, εγώ που μου χάρισε τόσα χρόνια, τι πρέπει να κάνω? Και συνεχίζει. Αλλά ή να μάθεις αγωνίζεστε, λέει, ήρθες εδώ στον τάφο του μάρτυρας, για να μάθεις να αγωνίζεσαι. Και το μαθαίνεις πολύ καλά βλέποντας το λείψανο του Αγίου, τον τάφο του Αγίου, παράλληλα και ταυτόχρονα μαζί ζεις και το τι τράβηξε ο Άγιος για να γιάσει. Και από εκεί και πέρα είναι στα χέρια του Θεού τα παραπέρα. Αν υπάρχει δικαιολογία, το δεν μπορώ, είναι προφάσεις αμαρτωλές. Προφάσεις αμαρτωλές. Και συνεχίζει. Ουδείς γάρ εις παλέστρα ελθόν τρυφά. Κανείς δεν πάει, παλαιστής εννοείται, να παλέψει στην παλέστρα γλεντώντας τρυφών. Λέει, θα πας, λέει, να παλέψεις με ένα παλαιστή στην παλέστρα και θα πας διασκεδάζοντας, τρώγοντας και πίνοντας. Αυτό λέει τρυφών. Ουδείς εις καιρόν παλεσμάτων παραγενόμενος οραίζεται. Κανείς σε καιρό που πρέπει να παλέψει πάει στο καθρέφτη και φτιάχνεται για να γίνει ωραίος. Ονοώ, νοήτο. Εμείς θα πάμε στην εκκλησία αφού καλωστολιστούμε. Εδώ λέει, πας στο ερωτή του Αγίου για να δεις τα καταρθώματά του. Και συνεχίζει. Ουδέ εν καιρό παρατάξεως, ούτε λέει και όταν είσαι σε παράταξη για να κάνεις κάποια αγώνα, ζητάς τραπέζια να φας. Ο μάρτυρας μας καλεί σε τέτοια πράγματα. Σε αγωνίσματα, σε παλέσματα και σε παράταξη. Και σε παράταξη. Μη τίνιμ και εσύ ψυχής ανδρία και γνώμης ευτονίαν, ελθόν θεάσαι. Μη λοιπόν, έρχεσαι εδώ, λέγει ο Γιάννης Χρυσόστομος, για να δεις του Αγίου τη γενναία ψυχή και της γνώμης την ευτονία, γνώμη, είναι αυτό που λέμε, είναι ισχυρογνώμονας που λέμε σε ορισμένα πράγματα και δεν κουνιέται ούτε έτσι ούτε έτσι, αταλάντευτος, είναι η ευτονία της γνώμης του Αγίου, δηλαδή αταλάντευτος, Χριστός και τίποτα άλλο. Ήρθε να δει λοιπόν την ανδρεία του και της γνώμης, γιατί εκεί στηρίζεται η ξένη ζωή, στην ευτονία, στη σταθερότητα της γνώμης. Διάβαζα του πατρός Παϊσίου, αξίζει τον κόπο τώρα, το τρίτο βιβλίο είναι εκεί που λέει ότι ένας λογισμός στραβός που στρέφεται εναντίον του αδελφού έρει την χάρη του Θεού, αφαιρεί τη χάρη του Θεού και προσευχόμαστε και η προσευχή δεν ακούγεται.
Τι ζητάς από το Θεό τη στιγμή που έχεις έστω και με ένα λογισμό σε βάρος του αλλονού, κάνει τη σκέψη. Δεν εισακούγεται η προσευχή. Εκεί στην Θεία Ευχαριστία διαβάζουμε μετά από τη Θεία Κοινωνία και λέει «Κύριε», του λέμε, «δώσε μας ανάκληση των λογισμών». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι είχα κάνει, το μυαλό μου δούλευε έτσι, έτσι, σε δούλευε στα κακά, σε παρακαλώ τώρα δώσ' να πάρει στροφές ανάποδες. Γιατί δεν μπορούμε μόνοι, είναι αλήθεια, δεν μπορούμε μόνοι μας. Όλα γίνονται, αδέρφια μου, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Όλα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Όλα, δηλαδή, και η έκθρα φεύγει από τη μέση και τα πάντα, άμα λες Κύριε, εγώ δεν μπορώ, έλα εσύ, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Μπορούμε μόνοι μας. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, και εδώ λέει το εξής, ότι θα ήθελες να δεις την Ανδρία του Αγίου Τρίφωνα, που είχε ευτονία γνώμης, ευτονία γνώμης, δηλαδή σταθερή και ακλόνητη γνώμη, Χριστό αγαπώ, για Χριστό πεθαίνω. Ή τώρα ή ύστερα, μια ώρα γρηγορότερα. Οι Άγιοι είχαν ευτονία γνώμης, ευσταθές φρόνημα. Δεν, τώρα έτσι και μετά αλλιώς δεν είχε, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και τρόπεων κοινών και παράδοξων και μάχην την άεξη λαγμένη, το εξηγώ, τρόπεο είναι το βραβείο. Το τρόπεο, και το ονομάζει ο Άγιος Χρυσόστομος, κοινό. Δεν ήταν μόνο του Αγίου, είναι και δικό μας. Και όταν λέει κοινό, ανήκει σε όλους. Δηλαδή, το βραβείο που πήρε ο Άγιος, το έχει δώσει και για μας. Και λέει και παράδοξο, σίγουρα είναι παράδοξο, γιατί δεν είναι από ανθρώπινο χέρι. Θαυμαστό δηλαδή. Και μάχη που έκανε ο Άγιος, έδωσε μάχη ο Άγιος, εξυλαγμένη, που δεν μοιάζει με καμιά από τις μάχες ανθρώπινες. Έχει άλλα χρώματα, άλλο νόημα και σίγουρα η μάχη αυτή δεν φαίνεται στα μάτια των πολλών. Δεν φαίνεται στα μάτια των πολλών. Την δίνει λοιπόν τη μάχη ο Άγιος, αλλά είναι μάχη που τη ζει αυτός και ο ουρανός που είναι κοντά του. Όταν φύγεις λοιπόν από τον τάφο του μάρτυρος, έχεις στο μυαλό σου όλα αυτά. Όταν φύγεις από τη γιορτή ενός Αγίου που ζει στην Εκκλησία, ξέρετε τι λέει, τι είχε να πει αυτό τώρα εδώ? Πήγαινε στην εορτή του μάρτυρα. Το βράδυ το προηγούμενο διάβασε το βίο του Αγίου. Θα ακούσεις τα ανθρωπάρια, θα καταλάβεις όλα, αφού μιλάνε για το βίο του Αγίου, όλα θα καταλάβεις. Και όχι μόνο να καταλάβεις, αλλά θα περάσει και ένα ρεύμα μέσα σου και θα πεις «Άγιε μου, σήμερα, αφού προετοιμάστηκα χθες, σε ζω διαφορετικά από ό,τι θα σε ζούσα αν ερχόμουν χωρίς να σε μελετήσω στο σπίτι μου». Έχει τεράστια διαφορά. Να είσαι στη μνήμη σου στον Άγιο, την ώρα που το γιορτάζει η Εκκλησία μέσα, τι έκανε. Ζεις τον Άγιο με αυτόν τον τρόπο. Δεν είσαι έξω από την Εκκλησία. Εδώ πας στην Εκκλησία και προσεύχεσαι, επειδή στο παίρνει εύκολα ο διάβολος με τους λογισμούς, δεν ξέρω, έχω βρει έναν τρόπο εγώ έτσι και φέρνω εικόνες από την Αγία Γραφή και ο Κύριος προσευχόταν πάνω στο όρος των ελαιών ή στη μεταμόρφωση έτσι ή αλλιώς και ούτω καθεξής. Προσπαθώ με τέτοια πράγματα να συγκεντρώνω τον εαυτό μου στην Εκκλησία μέσα. Φαντάσου να έχεις του Αγίου την πορεία στο μυαλό σου την ημέρα της εορτής του. Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε το Ευαγγέλιο της ημέρας που πάμε. Όταν πάμε πρέπει να ζούμε αυτό που πάμε, τα λέει όλα. Αυτό. Προχωράω, για να μην έχω γράφω εδώ. Η ώρα είναι, τελειώνει η ώρα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ας επιστρέψουμε στην πόλη, αφού ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο την εορτή του Αγίου, με την κατάλληλη ευταξία,
δηλαδή όμορφη τάξη, με το βάδισμα προσεκτικό, ακούτε τι λέει, με σύνεση στο μυαλό, με ολοκληρωμένο το μυαλό, αφού γυρίσει τις στροφές σαν την ανάποδη και μιλάει τη γλώσσα του Θεού, με σοφροσύνη, με ήμερο και γαλινεμένο το μάτι. Πώς θα στη δεξιά πας, θα γυρίσει αλλιώτικος, ναι, με προσεγμένο το γέλιο που έχει στα δόντια σου, και κοιτάξτε, προσέξτε τι λέει εδώ, και με βήμα προσεκτικό, ώστε αυτό που λέει η Αγία Γραφή, βήμα ποδός και γέλος οδόντων, να φανερώνουν την ποιότητα του ανθρώπου. Βήμα ποδός και γέλος οδόντων, αναγγέλλητα περί ανδρός. Λέει, καταλαβαίνεις εκείνο που σε πλησιάζει και από το περπάτημα που κάνει και από το γέλιο. Φαντάσου να γυρίζεις από τον τάφο του μάρτυρα, δεν θα είναι γέλιο, θα είναι κάτι χαριτωμένο. Γελούσε για Παντεπαϊσίας Παναγιώτη, αλλά χαιρόσανε που τον έβλεπες. Δεν είναι εκείνο το άτακτο, το γεμάτο, ας πούμε, κούνημα γέλιο που κάνουμε εμείς. Έτσι είναι, αυτό το κάνουμε. Βήμα ποδός και γέλος ανδρώτων αναγγέλει τα περί ανδρός. Πώς πρέπει να είναι του χριστιανού η συμπεριφορά. Και τώρα τελειώνουμε βέβαια, λέει ούτως αΐ απομαρτύρων επανείωμεν, με αυτό τον τρόπο πάντοτε ας επιστρέφουμε από το χώρο των μαρτύρων, από το χώρο της Εκκλησίας επομένως που εορτάζουμε τον μάρτυρα, σαν να γυρίζουμε από μοίρα ευωδιές πνευματικές, από λιβάδια, λιμόνες, λιβάδια, ουράνια, από θεάματα, κενά με αλφαγιώτα, σημαίνει κενά, σημαίνει καινούρια, εντελώς καινούρια, γιατί είναι κενή η ζωή του Χριστού με αλφαγιώτα, κενά και παράδοξα, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε σαν καρπό την ευκολία του αγώνα που θα έχουμε να κάνουμε στην πορεία της ζωής μετά. Θα είναι φωτεινό παράδειγμα ο Άγιος. Και με αυτόν τον τρόπο να ζούμε, σίγουρα χωρίς και μάλιστα σε απόλυτο βαθμό, θα επηρεάσουμε τον άλλο που είναι δίπλα μας. Θα τον επηρεάσουμε. Γιατί αν πολλαπλασιάστηκε από τον ένα τον Χριστό, τους 12 Αποστόλους, ο Χριστιανισμός και διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο, δεν διαδόθηκε αλλιώς παρά μόνο με το υποδειγματικό τρόπο ζωής που ζούσαν από Κυρίου και μετά όλες οι γενναίες εκείνων που θυσιάστηκαν στο όνομα του Κυρίου. Γράφει η ιστορία που διδασκόταν τώρα, φαντάζομαι τα έχουν βγάλει αυτά από τη μέση, γιατί πορευόμαστε σε σατανικά χρόνια. Έγραφε που δίδασκα εγώ επί 30 και χρόνια ότι ο τρόπος της ζωής των μαρτύρων, γιατί μιλούσε για την εποχή των μαρτύρων, η ιστορία τώρα για δύο πράγματα, το ήθος τους, η θυσία τους, η σχέση τους με τα υπάρχοντα της ζωής που δεν τα υπελόγιζαν. Αυτά ήταν, λέει, ένας μαγνήτης που τράβαγε τους πολλούς και γινόταν χριστιανοί. Τους έπιθε το παράδειγμα και όχι ο λόγος. Ο ποιήσας και διδάξας. Και λέει λοιπόν, αν ζούμε έτσι και των μελλόντων αγαθών επιτευξόμεθα, και τα μέλλοντα αγαθά που μας υποσχεθεί ο Κύριος θα τα επιτύχουμε, με τι τρόπο, χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθού το Πατρί άμα το Αγίο Πνεύματι, δόξα και κράτος, τιμήν, νυν και αΐ, σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άρα πήραμε μία γεύση πώς θα εορτάζουμε ή πρέπει να γιορτάζουμε την εορτή του Αγίου. Αυτή είναι το θέμα Βασιλάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την άλλη Δευτέρα.
με τη χάρη του Θεού θα είμαστε πάλι εδώ. Πηγαίνουμε πρώτα στα μπουζούκια και μετά να πάμε στην εκκλησία. Αυτό τώρα, το γνωρίζουμε. Εσύ καταλαβαίνεις τι θα κάνεις. Ο άλλος είπαμε να δει το παράδειγμά μας. Εκεί τα πόνες. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτε λοιπόν, ο Ιησούς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνομεν στο φιλέτη ημών, και μη εισενέχει ημάς χειρεσμών, αλλά λύσει ημάς από το πονηρό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βαγγέλη, το σπουδαιότερο είναι ότι προγραμματίζουμε που θα πάμε το Σάββατο και πάμε στην Κρέκη στην Εκκλησία. Σε ένα βολέον. Γεια σου Ταγί. Πάντα καλά.